Μέσω ενό μικροτσίπ θα εντοπίζονται πλέον τα ανασφάλιστα οχήματα αλλά και εκείνα που δεν έχουν περάσει από τον τακτικό έλεγχο κταίο. Δεν θα πρέπει οι άνθρωποι που έχουν τα αυτοκίνητα ανασφάλιστα να θεωρούν ότι του κυνηγάει το κράτο. Ε, η που δυνατότητα διασταυρώσεω που υπάρχει, η που υπάρχει από, τα, από, το βάσον δεδομένο λόγω ακριβώ τη ύπαρξη πληροφορική και των συστημάτων μηχανογράφηση δίνει και τη δυνατότητα να μπει ένα, όπω λέγεται ότι θα γίνει, θα μπει ένα τσιπάκι πάνω στο αυτοκίνητο, το οποίο περνώντα το αυτοκίνητο από το σημείο ελέγχου χωρί να σταματάει το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο δημιουργεί κινδύνου αυτή τη στιγμή το να κινητοποιούν τα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία για να γίνουν τροχονομικοί έλεγχοι, χωρί να κάνει το αυτοκίνητο να σταματήσει, θα γίνεται αυτό ο έλεγχο από ένα πομπό και από ένα δέκτη, είναι σύστημα που Και εκεί πάνω δεν είναι περασμένο αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο, αν είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορία και αν είναι το κτέο. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εφικτό από πλευρά τεχνολογία και πλευρά δεδομένων. Είναι δηλαδή αν αποφασιστεί είναι υπόδοση ολίγων πιστεύω εβδομάδων να τεθεί σε λειτουργία αυτό το πράγμα. Οι ασφαλιστέ ενημερώνουν ότι ήδη έχουν γίνει ηλεκτρονικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα μέσω ειδικών εφαρμογών πληροφορική, ωστόσο πάντα υπάρχουν και οι τροχονομικοί έλεγχοι. Αξίζει όμω να σημειωθεί ότι στι δύο περιπτώσει ελέγχων τα πρόστιμα είναι διαφορετικά. Η μία διαδικασία είναι αυτή που έχει γίνει ήδη, με το... έχει... Έχει γίνει ήδη μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων τη σύζευση. Οι έλεγχοι ολοκληρωθήκαν τέλη Φεβρουαρίου. Σε αυτά έρχεται ένα χαρτάκι, μία ειδοποίηση μέσω email συνήθω στον κάτοχο. Έχει δικαίωμα μέσα σε 8 μέρε να πάει να πληρώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ και να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Οι ασφαλιστικέ εταιρείε δεν πρόκειται να εκδώσουν ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρί την εμφάνιση του ε, τη απόδειξη πληρωμή του προστίμου. Εάν ο κάτοχο δεν συμμορφωθεί, πηγαίνουμε σε 500 ευρώ πρόστιμο. Αυτά μιλάμε για το γιοταχή είναι 1000 ευρώ για το λεωφορείο και 750 για τα φορτηγά. Στου τροχονομικούς ελέγχου ισχύει 500 ευρώ πρόστιμο αν συλληφθεί να οδηγεί σε στο αυτοκίνητο, χωρί να υπάρχει δυνατότητα που υπάρχει στο κταίο εάν, ε, να πα εντό 10 ημερών ασφα, ε, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να μειωθεί το πρόστιμο σε διοικητικό σε 50. Το πεντακοσάρικο, αν συλληφθείτε ανασφάλιστη, θα το πληρώσετε έτσι κι αλλιώ. Οι ασφαλιστέ επιμένουν πάντω ότι το ανασφάλιστο όχημα είναι πολύ επικίνδυνο, μια και τα πρόστιμα είναι σχεδόν αβάσταχτα. Γι' αυτό καλούν του οδηγού, ακόμη και αν δεν μπορούν να πληρώσουν ασφάλιστρα, τουλάχιστον να παραδώσουν πινακίδε για να μην κυκλοφορούν το όχημά του. Ο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι το ανασφάλιστο αυτοκίνητο είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να γίνει φωνικό διότι εκτός του ότι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα όπως όλα τα, ακόμη και τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα, ωστόσο η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί στον κάτοχο του ανασφαλίστου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν πάμε σε ένα απλό ατύχημα τροχαίο με υλικές ζημιές, τα πράγματα είναι λιγάκι πιο εύκολο, αλλά αν πάμε σε πιο μεγάλα και πιο δυσάρεστα γεγονότα, όπως η εμπλοκή σε ατύχημα με τραυματισμό ή ακόμα το απευκτέμα που είναι ο θάνατος, οι οικονομικές συνέπειες πέραν των συνειδησιακών συνεπειών που θα έχει ο, ο κάτοχο των ασφαλείς του, οι οικονομικέ συνέπειε είναι ισοπεδωτικέ. Είναι πάρα πολύ αυστηρέ και πάρα πολύ μεγάλε οι τιμέ των αποζημιώσεων και όλα αυτά. Προσωπική μου πάντοτε προτροπή προ όλου. Αν ένα αυτοκίνητο δεν το έχετε ασφαλισμένο, αποσύρτε τις πινακίδες. Πηγαίνετε παραδώστε τις πινακίδες.